ακριβώς συμβαίνει, κυρία Μιχαηλίδη? Να σας πω, κυρία Μιλιώτη, άκουσα τον πρωί, έτσι, εντός τον κύριο Χάσικο, ναι, στο ραδιόφωνο το δικό σας, ήταν και σε κάποιο ιδιωτικό ραδιόφωνο. Πραγματικά διαρωτώ με αν μπορεί κάποιος άνθρωπος με τόση μεγάλη ευκολία να λέει τόσα ψέματα συνεχόμενα, το ένα μετά το άλλο, ως να είναι το πιο απλό πράγμα. Πραγματικά διαρωτώ με, δηλαδή. Ναι. Και από το πρωί είχα μείνει εκπληκτός. Εντάξει, είχα σκεφτεί ότι δεν ένιωσα την ανάγκη το πρωί να παρέμβω στον ραδιόφωνο του σταθμού σας, αλλά θα σχολιάσω αυτά τα θέματα τα οποία, ναι, έχει αναφέρει. Θέλουμε να γνωρίζουμε, ναι, ποιο είναι το ψέμα. Φυσικά, που, όπως λέτε, με ευκολία λέει ο κύριος Χάσικος. Θα αρχίσω, κυρία Μιλιώτη, ότι όλα είναι ψέματα. Είπε όλα και ότι, όλα. Είπε, έχω σημειώσει και εδώ κάποια που άκουσα τώρα. Ναι. Πρώτα απ' όλα χαρακτήρισε τις καταγγελίες, αυτό δεν είναι θέμα ψέματος, αλλά θα, ναι, πάω με σειρά, τις καταγγελίες τις οποίες είχε στα χέρια του στις 2 Μαΐου όταν με πήρε τηλέφωνο, οριόμενος στο τηλέφωνο. Και εδώ υπάρχει ένα άλλο ψέμα που λέει ότι δήθεν τον διαπομπεύσαμε με αυτές τις καταγγελίες. Μιλάτε για τις καταγγελίες για την αυτές εταιρεία. Αυτές που καταγράψαμε χθες στη, ναι, στη δημόσια, ναι, 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 μου. Απλώς για να ακούει και ο κόσμος, ναι, γιατί ακριβώς, μπορεί κάποιοι να μην έχουν. Θα τις εξηγήσω αυτές, ναι, τις καταγγελίες και είναι οι κατά τα άλλα ηλίθιες καταγγελίες. Ναι. Το ψέμα που λέει είναι ότι αυτές διέρευσαν και διαπομπεύθη λόγω αυτών. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν υπήρχε διαρροή αυτών των καταγγελιών. Τις περιέλαβα στη χθεσινή μου δήλωση απλώς και μόνο για να αντιληφθεί ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Είναι για την υπόθεση του κτηρίου που ενοικιάζει η εταιρεία του Υπουργού, έτσι, στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. Φυσικά αυτή, ναι, η θέση. Αυτά, αλλά τα νέα στοιχεία τα οποία είχαν προκύψει, ναι, ήταν επιστολή την οποία είχαμε στείλει στο Δήμο Λευκωσίας. Ναι. Η επιστολή στο Δήμο Λευκωσίας, αυτό που ο Υπουργός ονόμασε το πρωί ηλίθιες καταγγελίες, ναι, τι ήτανε, ότι ο κύριος Χάσικος, ναι, όταν ήταν Υπουργός το 2002, Υπουργός Άμυνας, ναι, ξεκίνησε να κατασκευάζει μια πολυκατοικία χωρίς καν να κρατά στα χέρια του άδεια οικοδομής, mm-hmm, έπαιρνε κατ' επανάληψη επιστολές από το Δήμο Λευκωσίας ότι παρανομεί και πρέπει να μεριμνήσει να πάρει άδεια οικοδομής, περιφρονούσε το νόμο με την πιο μεγάλη ευκολία, στο μεταξύ έφυγε από Υπουργός, συνέχισε να χτίζει το κτίριο του, mm, πλήρης περιφρόνηση της νομοθεσίας. Το ολοκλήρωσε. Όταν το ολοκλήρωσε, δεν μερίμνησε φυσικά να πάρει άδεια τελικής έγκρισης. Και θέλω εδώ, κυρία Μιλιώτη, να τονίσω τη σημασία που έχει η άδεια τελικής, το πιστοποιητικό τελικής έγκρισης για ένα κτίριο το οποίο προορίζεται για δημόσια χρήση, στο οποίο για να εκδοθεί δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Υπάρχει επιθεώρηση από την πυροσβεστική υπηρεσία, υπάρχει επιθεώρηση από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Αντιλαμβάνεστε, προκύπτουν θέματα ασφάλειας κοινού. Καμία σχέση δεν έχει με μια απλή κατοικία. Mm-hmm. Πλήρης περιφρόνηση της νομοθεσίας από τον τότε, το 2005-2006 ήταν ακόμη απλώς ένας πολιτικός, ξεκίνησε ποινική διαδικασία, κυρία Μιλιώτα. Αυτά που λέει ηλίθεια είναι ποινική διαδικασία, ποινική δίωξη εναντίον του από τον Δήμο Λευκωσίας στο δικαστήριο. Τον κατηγορήσανε προσωπικά στο δικαστήριο. Και μετά ως διαμαγείας αποφάσισε ο Δήμαρχος Λευκωσίας να αφαιρέσει τον κύριο Χάσικο από τον κατηγορητήριο και να μείνει μόνο η εταιρεία του. Και ήρθε μετά και μου είπε στο τηλέφωνο, επειδή ήμουν βουλευτής και δεν κατάλαβα εγώ ότι ένας βουλευτής δεν υπάρχει διαδικασία, αν έχει ξεκινήσει μια διαδικασία, να έρθει η ασυλία του. Αυτά είναι τα ηλίθια τα οποία λέει, ηλίθιες κατηγορίες, καταγγελίες που λέει ότι υπήρχαν. Και το μεγάλο ψέμα που λέει και το είπε σήμερα το πρωί, ότι δήθεν εγώ στο τηλέφωνο του είπα, έχεις δίκιο και έχουμε λάθος αυτά που βάλαμε στην επιστολή μας. Τεράστιο ψέμα. Mm. Προφανώς δεν του είπα αυτό το πράγμα. Αλλά θα μπορούσα. Το μόνο που του είπα, κυρία Μιλιώτη, είναι ότι είχαμε μία καταγγελία. Ναι. Μετά που δημοσιοποιήθηκε το θέμα του κτηρίου, ήρθε κάποιος από τον Δήμο Λευκωσίας και μας ενημέρωσε ότι, μα γνωρίζετε ότι ο κύριος Χάσικος όταν έκτιζε αυτό το κτίριο ούτε κανένα άδειες οικοδομής είχε, περιφρονούσε τον Δήμο, τον είχαν πάρει στο δικαστήριο κλπ. Και το ψάξαμε και επιβεβαιώθηκαν αυτές οι καταγγελίες. Και του λέω, άρα αφού είχα μια καταγγελία, αγαπητέ μου Υπουργέ, δεν μπορούσα να μην ενεργήσω στη βάση της καταγγελίας. Και αυτός φώναζε στα τηλέφωνα και μου έλεγε ότι τον κυνηγούμε. Και μετά, αυτό το τηλέφωνο, ναι, που λέτε, κύριε, 2 Μαΐου το μεσημέρι. Ωραία. Επειδή αυτό το, ναι, κομμάτι είναι για τις άλλες καταγγελίες που αφορούν τον κύριο Χάσικο. Μάλιστα. Τώρα ερχόμαστε στις καταγγελίες που αφορούν εσάς. Και εδώ σας παίρνει, μάλιστα, τηλέφωνο, μάλιστα, 2 Μαΐου λέτε. 2 Μαΐου το μεσημέρι. Αφού λέτε ήρθαν στην επιφάνεια αυτά τα, όχι, νέα ευρήματα που βρήκατε εσείς. Δεν είχαν έρθει καθόλου στην επιφάνεια. Ναι. Απλώς ο ίδιος φαίνεται ενημερώθηκε, ενημερώθηκε μέσω της επιτροπής ασυμβίβασης του. Δεν είχαν έρθει στην επιφάνεια. Και σας πήρε τηλέφωνο, λέει ο ίδιος. Οριόταν στο τηλέφωνο ότι τον κυνηγούμε. Αυτό, κυρία Μητρώτη, μα ακριβώς αυτό είναι για να αντιληφθείτε αν υπάρχει νοήμον άνθρωπο σε αυτόν τον τόπο που θα σκεφτεί ότι με πήρε ο Υπουργός οριόμενος για τις επιστολές που έμαθε ότι είχαμε στείλει, αλλά κατά τα άλλα μου έριξε το θέμα της τελικής έγκρισης του σπιτιού της συζύγου μου για να με βοηθήσει.
Κυρία Μιλιώτη, δεν θέλω τη βοήθεια του κυρίου Χάσιμου. Δεν μπορώ να δέχομαι βοήθειες από ελεγχόμενους μου. Όταν μου το έριξε αυτό και εγώ, μα και εγώ έχω στο γραφείο μου την άδεια, το θέμα του σπιτιού σου, και του είπα εγώ στην αρχή δεν καταλαβαίνουσε. Του λέω, μα εγώ ένα διαμέρισμα έχω και αυτό έχει τελική έγκριση. Όχι, όχι, δεν είναι όχι το δικό σου μου λέει, τη συζύγου σου. Του λέω από ό,τι ξέρω έκανε εδώ και 2-2,5 χρόνια αίτηση για να πάρει τελική έγκριση. Μπορεί και να την έχει πάρει. Απλά πραγματικά δεν γνώριζα αν είχε εκδοθεί ή ακόμη. Ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι δεν είχε εκδοθεί, αλλά δεν ήμουν βέβαιος. Του λέω από ό,τι ξέρω έχει κάνει αίτηση. Μου λέει όχι, έχει θέμα εδώ. Του λέω αγαπητέ μου Υπουργέ, αν έχει θέμα, το όνομα της είναι Λαμπριάννα Χρυσοστό Μιχαηλίδου, να αποταθεί στην αρμόδια αρχή για να το χειριστεί αυτό το θέμα. Μη μου αναφέρνεις ένα τέτοιο θέμα το οποίο δεν με αφορά εμένα. Και σκεφτείτε κυρία Μιλιώτη, εσείς τώρα έρχεται ο Υπουργός, ο τέος Υπουργός, και λέει, τον πήρα και άκουσα και το πρωί που είπα να τον βοηθήσω. Και τον ρώτησε η δημοσιογράφος σας γιατί να τον βοηθήσετε και λέει βοηθούμε και άλλο κόσμο. Δεν θεωρώ ορθό κυρία Μιλιώτη να με βοηθά ένας Υπουργός την ώρα που εξετάζω θέματα που τον αφορούν. Ναι. Και την ερμηνεία του όμως κύριε Μιχαηλίδη, δεν αποδέχεται τη δική σας ερμηνεία περί προσπάθειας αλληλοκάλυψης κτλ. Και λέει... Ωραία, να κρίνει ο κόσμος αν είναι δυνατό, αν είναι λογική ερμηνεία η δική μου που λέω ότι με πήρε ένας υπουργός οριόμενος και μου ρίξε και το ότι κρατώ και εγώ στα χέρια μου την υπόθεση της συζύγου σου, αν αυτό είναι σε μια λογική αλληλοσυγκάλυψης ή αν αυτό που λέει ο υπουργός με πήρε τηλέφωνο, οριόταν με για το δικό του θέμα και μετά, ως να είμαστε δύο καλοί φίλοι, μου είπε έλα αγαπητέ μου στο γραφείο και ούτε και αυτό είναι σωστό. Γιατί θα πρέπει να πάω στο γραφείο του για ένα θέμα το οποίο ο ίδιος ισχυρίζεται σε επιστολή του 9 Μαΐου ότι είναι τόσο σοβαρό ώστε πρέπει να πω στη φυλακή. Γιατί να πω στο γραφείο να το συζητήσω του κ. Χάσιμου. Εσείς λέτε ότι σοβαρό. Αν ήταν τόσο σοβαρό, κανονικά δεν έπρεπε καν να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Φυσικά. Λέτε και έπρεπε. Εγώ δεν είπα ότι είναι σοβαρό. Αφού ο ίδιος το παρουσιάζει τόσο σοβαρό, γιατί θα πρέπει να πάω στο γραφείο του για να το συζητήσω. Τι έχω να συζητήσω εγώ με έναν υπουργό που χειρίζεται ένα θέμα δικό μου τόσο σοβαρό. Να το χειριστεί σαν αρμόδια αρχή που είναι, όπως είναι υποχρεωμένος να πράξει. Να το χειριστεί. Αυτό που λέω, κυρία Μιλιώτη, είναι ότι αυτό το θέμα σε μένα και πιστεύω στον κάθε πολίτη αποδεικνύει τον τρόπο και τις μεθόδους που μετέρχονται κάποιοι σε αυτόν τον τόπο. Και για μένα αυτό είναι απαράδεκτο. Επειδή όμως κύριε Μιχαηλίδη, τώρα το ζητούμενο, επειδή γνωρίζουμε ότι δεν σηκώνεται μύγα στο σπαθί σας. Φυσικά και δεν σηκώνω κύριε Μιχαηλίδη. Και αυτή είναι και η εντύπωση και που θα σας πω τώρα και τα άλλα ψέματα που λέει ο Υπουργός. Θέλουμε να δούμε σε σχέση με τις παρανομίες που καταγγέλνει ο Υπουργός για το δικό σας σπίτι. Ακριβώς. Θα σας πω και 20 χρόνια λέει μένετε σε αυτό το σπίτι, δεν έχει τελικό πιστοποιητικό έγκριση και θυμηθήκατε μόλις το 2014 να υποβάλλετε άδεια. Κυρία Μιλιώτη, είπα και φυσικά έχω εξηγήσει και χθες τη δημόσια μου δήλωση ότι κατοικήσαμε σε αυτό το σπίτι το 2000. Η σύζυγός μου όφιλε με βάση την νομοθεσία να υποβάλει αίτηση για πιστοποιητικό τελικής έγκρισης. Δεν το έπραξε. Ναι. Ξεκάθαρο. Δεν το έπραξε. Ο νόμος, κυρία Μιλιώτη, προβλέπει. Γνωρίζατε εσείς ότι η σύζυγός σας δεν το έπραξε. Φυσικά το γνώριζα. Δεν το έπραξε. Το γνώριζα ότι δεν το έπραξε. Και δεν είχε αυτό. Το... Η διαφορά ποια είναι, κυρία Μιλιώτη, ότι όλα τα άλλα τα οποία έχει πει ο Υπουργός, τα οποία είναι στην περιφέρεια αυτής της πράξης, είναι όλα ψέματα. Είναι ψέμα ότι υπάρχουν παρανομίες οποιασδήποτε μορφής στην τρόπο κατασκευής. Πριν πάμε στα υπόλοιπα τα περιφερειακά όμως, κύριε Μιχαηλίδη. Ένας που ακούει αυτή τη στιγμή ότι η σύζυγος του Γενικού Ελεγκτή. Όχι, δεν ήμουν Γενικός Ελεγκτής, κύριε Μιλιώτη. Ήμουν ένας πολίτης της Δημοκρατίας. Αναλάβατε πότε Γενικός Ελεγκτής. Τον Απρίλιο του 2014 και θα σας εξηγήσω και γι' αυτό. Τον Απρίλιο του 2014 ανέλαβα. Δύο μήνες προηγουμένως είχε έρθει ένα χαρτί από τον Έπαρχο, ο οποίος έλεγε, αντιλαμβάνομαι ήταν ένα γενικό χαρτί, πήγαινε σε πάρα πολύ κόσμο, ότι μέχρι σήμερα δεν έχετε πάρει πιστοποιητικό τελικής έγκρισης. Και αυτό που σας λέω αποδεικνύει και την τυπικότητα αυτού του θέματος. Και επειδή άλλαξε ο νόμος του 2011, εάν δεν μας κάνετε αίτηση, θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να εκδώσουμε από μόνοι μας το πιστοποιητικό τελικής έγκρισης. Αυτό έγινε το Φεβράριο του 2014. Τον Απρίλιο διορίστηκα. Το είχα αυτό κάπως στην έννοια μου και έλεγα πρέπει να κλείσουμε και αυτή την εκκρεμότητα. Ήταν μια τυπική εκκρεμότητα. Τον Νοέμβριο, επειδή είχε περάσει αρκετός καιρός και δεν είχε γίνει κάτι από πλευράς επαρχιακής διοίκησης, εισηγήθηκα στη σύζυγό μου, είναι καλύτερα, κάνε μια αίτηση να υπάρχει μέσα αίτηση για τελικό πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, τουλάχιστον το κομμάτι το οποίο μας αφορά εμάς, εμείς να το έχουμε κάνει. Και το έκανε τον Νοέμβριο του 2014. Τώρα η επαρχιακή διοίκηση, γιατί για 2,5 χρόνια δεν έκανε τίποτα και αντίθετα βρέθηκαν αυτοί οι υποτίθεται καλοθελητές μετά που είπαν του Υπουργού, ξέρεις το σπίτι του Γενικού Ελεγκτή δεν έχει πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό που εξηγώ, κυρία Μιλιώτη, είναι ότι όταν στο δικό μου μυαλό γνώριζα ότι δεν υπάρχει πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, αυτό δεν είχε καμία απολύτως οικονομική επίπτωση
όφελος σε μένα ή στην οικογένειά μου. Και όλα όσα έχει πει ο Υπουργός, όπως και αυτά που γράφει σήμερα η Εφημερίδα Πολίτης, είναι ψέματα μέχρι το τελευταίο σεντ. Λοιπόν. Ο φόρος ο οποίος θα έπρεπε να πληρώνει η οικογένειά μου, φόρος ακίνησης ιδιοκτησίας, αυτός που καταβάλουμε, είναι μέχρι το τελευταίο σεντ αυτός που θα έπρεπε. Το κοινοτικό τέλος που καταβάλουμε είναι ακριβώς μέχρι το τελευταίο σεντ αυτό που θα έπρεπε να καταβάλουμε. Και εννοώ αυτό που θα έπρεπε, λαμβάνοντας υπόψη την κατασκευή της κατοικίας. Αυτό εννοώ. Όχι που έπρεπε, που μας ζήτησαν. Αυτό είναι, δεν έχουμε ξεγελάσει το κράτος ούτε ένα σεντ. Όσον αφορά τα πεζοδρόμια, για να τελειώσω με το οικονομικό σκέλος, το 2000, όπως εξήγησα χθες στην ανακοίνωσή μου, πρωτού εκπνεύσει κάνει άδεια οικοδομής, το τεμάχιο αυτό στο οποίο θα γίνονταν τα πεζοδρόμια απαλωτριώθηκε από την κοινότητα. Πλέον δεν ήταν δικό μας. Και αυτό απαλωτριώθηκε γιατί η κοινότητα αποφάσισε ότι σε όλο αυτόν τον δρόμο θα κατασκεύαζε νέο άσφαλτο και πεζοδρόμια. Η κοινότητα το κατασκεύασε. Πήρα προχθές τον κοινοτάρχη. Το ρώτησα. Αυτό που εγώ γνώριζα. Δεν ήταν απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου ότι αυτά τα πεζοδρόμια θα κατασκευαστούν από την κοινότητα. Μου είπε ναι. Επιβάλλατε οποιοδήποτε τέλος σε οποιοδήποτε κάτοικο της περιοχής, είτε είχε χτίσει πριν το σπίτι του, είτε μετά. Υπάρχουν δήμοι, κυρία Μιλτιώτη, οι οποίοι όταν κατασκευάσουν πεζοδρόμια, Δήμος Λευκωσίας για παράδειγμα, κάνει πεζοδρόμια σε έναν δρόμο, επιβάλλει στους κατοίκους χρέωση για αυτά τα πεζοδρόμια. Ήταν απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου και μιλάμε, κυρία Μιλτιώτη, το 2000 ήταν η απαλωτρίωση, το 2010 έγινε αυτός ο δρόμος. Πρώτα απ' όλα το 2010 δεν ήμουν γενικός ελεκτής και δεν κατάλαβα γιατί να μου γινόταν χατήρι εμένα, δεν κατάλαβα. Δεν είχαμε όμως υποχρέωση να καταβάλουμε ούτε ένα σεντ για αυτό το θέμα. Λοιπόν, κύριε Μιχαηλίδη, σας παρακαλώ πολύ, επειδή έχει ζητήσει παρέμβαση ο κύριος Χάσικος. Όχι, κυρία Μιλτιώτη, να σας πω κάτι. Επειδή ήμουν σε άλλο σταθμό, αν ο κύριος Χάσικος όπου πηγαίνω θα με τρέχει από πίσω, λυπάμαι. Αυτό κύριε δεν έχετε δική μου συμφωνογνώμη. Αν θέλετε, εσείς είσαστε οικοδέσποινα, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι. Γνωρίζω ότι εσείς δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλώς δεν το θεωρώ αυτό το πράγμα, το θεωρώ ότι είναι παρενόχληση, όχι με την καλή έννοια ότι δεν μπορώ σε όποιο σταθμό παρευρεθώ ο κύριος Χάσικος να κάνει παρεμβάσεις. Ο κύριος Χάσικος μιλούσε το πρωί σε δύο σταθμούς, ούτε καν πήρα το τηλέφωνο να μιλήσω. Μπορεί όταν φύγω από εδώ να σας πάρει τηλέφωνο και να σας πει ό,τι θέλει. Αυτό εγώ που θα εξηγήσω είναι ότι ο κύριος Χάσικος λέει ψέματα με την πιο μεγάλη ευκολία και θα τα απαριθμίσω ένα προς ένα και όταν αποχωρήσω μπορεί να σας πάρει τηλέφωνο και να σας μιλά όση ώρα θέλει. Απλώς δεν θεωρώ ορθό σε όποιο κανάλι πηγαίνω να κάνω διαλογική συζήτηση με τον κύριο Χάσικο. Αν θέλετε να το σεβαστείτε, αν θέλετε απλώς, εσείς είστε οικοδέσποινα, ό,τι αποφασίσετε. Απλώς θεωρώ ότι είναι δίκαιο να ακούσουμε τις δηλώσεις του κύριου Χάσικου σε σχέση με αυτά που εσείς έχετε πει τώρα. Όχι, θα τα μετά. Δεν με πειράζει. Δεν θέλω να κάνω αντίλογο στον κύριο Χάσικο. Έχει το ελεύθερο όταν αποχωρήσω, μπορεί να πει ό,τι θέλει και ο κόσμος θα κρίνει. Δεν νιώθω την ανάγκη, νομίζω εγώ θα είχα αυτή την ανάγκη. Δεν νιώθω την ανάγκη να σχολιάσω αυτά που θα πει τώρα ο κύριος Χάσικος. Να με ακούσει. Αν έχει την υπομονή, όταν ολοκληρώσω και αποχωρήσω, μπορεί να σας πάρει τηλέφωνο, να σας μιλά όση ώρα θέλει και να πει ό,τι θέλει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλώς, κύριε Μιλτιώτη, αυτό σε όποιο σταθμό πηγαίνω, να παίρνει ο κύριος Χάσικος τηλέφωνο και να παρεμβαίνει, αυτό δεν το θεωρώ ορθό και δεν θεωρώ και ορθό εκ μέρους μου να μπαίνω συνεχώς σε ένα διαλογικό, σε μια διαλογική συζήτηση με τον κύριο Χάσικο. Αυτό. Δεν έχετε κάτι να φοβηθείτε. Όχι, δεν λέω να κρύψετε. Αν είχα να φοβηθώ, κυρία Μιλτιώτη, θα έλεγα ότι δεν θέλω να μιλήσει τελευταίος. Να μιλήσει ο κύριος Χάσικος τελευταίος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτό που λέω όμως δεν είναι ορθό αυτό το πράγμα που γίνεται. Εγώ δεν πήρα το πρωί τηλέφωνο που μιλούσε σε σταθμούς να το διακόψω. Ούτε χθες που ήταν στο Μέγα δεν πήρα τηλέφωνο. Ναι, σας ζήτησαν πάντως, αλλά δεν θελήσατε εσείς. Δεν θεωρώ ορθό. Αν είναι να κάνω παρέμβαση, θα κάνω όταν ο άλλος ολοκληρώσει. Λοιπόν, ωραία. Συνεχίστε λοιπόν, κύριε Μιχαηλίδη. Εσείς λέτε ότι όλα αυτά τα οποία αυτό, λέει λοιπόν, ο κύριος Χάσικος είναι καθόλου. Όλα είναι ψέματα. Και διαρωτώ με, κυρία Μιλτιώτη, λέω με πόση μεγάλη ευκολία και μάλιστα ισχυρίζεται με την βοήθεια των υπηρεσιακών του, ετοίμασε επιστολή προς το Γενικό Εισαγγελέα, στην οποία έχει περιλάβει μέσα αριθμό ψεμάτων που είναι προφανέστερα ψέματα, όπως ότι δήθεν εγώ έκανα αίτηση, εγώ ή σύζυγος μου, δεν αντιλαμβάνομαι τι εννοεί εδώ, από την κατοικία λέει, για την αναφερόμενη οικία υποβλήθηκε αίτηση για ηλεκτροδότηση με βάση τις πρόνοιες του περί αγροτικής πολιτικής της ΑΕΚ νόμου. Ζητήσατε δηλαδή αγροτικό. Ψέμα. Φυσικά δεν ζήτησα αγροτικό ρεύμα και ούτε πήρα και ούτε θα ζητούσα ποτέ αγροτικό ρεύμα. Ναι. Ότι υπάρχει μειωμένο ύψος της φορολογίας ακίνησης ιδιοκτησίας και διαρωτώ με γιατί δεν πήρε τηλέφωνο τον διευθυντή χρηματολογίου όπως πήρε εδώ λέει τους διάφορους άλλους διευθυντές του Υπουργείου του. Μας γράφει εδώ, πήρε τον έπαρχο, βοηθό έπαρχο.
τον Γενικό Διευθυντή προϊστάμενο, γιατί δεν πήρε τηλέφωνο τον Διευθυντή του Χρηματολογίου να του εξηγήσει ότι ο φόρος ακίνησης ιδιοκτησίας που πληρώνουμε είναι μέχρι το τελευταίο σέντ αυτός που θα έπρεπε να πληρώνουμε. Γιατί δεν πήρε τον κοινοτάρχη να του εξηγήσει ότι το κοινοτικό τέλος το οποίο επιβάλλεται είναι ποσοστό επί της αξίας του, του χωτσανιού, του τίτλου ιδιοκτησίας, στο οποίο η αξία της κατοικίας είναι, περιλαμβάνεται μέσα στον τίτλο ιδιοκτησίας και άρα πληρώνουμε κοινοτικό τέλος μέχρι το τελευταίο σεντ. Ισχυρίστηκε αυτός και η Εφημερίδα Πολίτης ότι δήθεν κλέβουμε το κράτος στην κοινότητα 25 ευρώ. Πραγματικά αυτά είναι ανήκουστα πραγματικά, κύριε Μιλιώτη. Ναι, γιατί εμπλέκεται και την Εφημερίδα Πολίτης, επειδή κάνει το ρεπορτάζ? Όχι, επειδή εξήγησα με χθεσινή ανακοίνωσή μου ότι ο τίτλος ιδιοκτησίας περιλαμβάνει τη σωστή αξία 75.000 σε τιμές 1980, 750.000 που δεν είναι η κατοικία μας αυτή, είναι το ολόκληρο το χωράφι και τρεις κατοικίες μέσα, 750.000 σε τιμές 2013, και άρα η φορολογία που πληρώνουμε είναι ορθή και επιμένει να γράφει σήμερα ότι τάχα η αριθμητική, τα μαθηματικά μας δεν είναι ορθά. Και ως εκ τούτου, κύριε Μιλιώτη, αυτό που λέω είναι ότι πριν ο κύριος Χάσικος ή δήθεν ότι αντί να κατασκευάσουμε πλάκα για την κατασκευή της κατοικίας μας, κάναμε και κλειμένη πλάκα που είναι εντελώς ψέμα, είναι οριζόντια πλάκα που κάναμε. Καλά, όλα αυτά τα εφήβρε, δηλαδή, λέτε εσείς, ο κύριος Χάσικος. Διερωτώμε, κυρία Μιλιώτη, δεν έχει κάνει την έρευνά του κύριος Χάσικος. Διερωτώμε και εγώ, κυρία Μιλιώτη, πώς μπορεί ένας άνθρωπος, και δεν είναι τόσο σήμερα αυτά που κάθεται και λέει στα ράδια σήμερα είναι πολίτης. Διερωτώμε πώς μπορούσε 9 Μαΐου, όντας υπουργός της Δημοκρατίας, να υπογράψει μια τέτοια επιστολή με γεμάτη τόσα πολλά ψέματα μέσα. Πραγματικά διερωτώμαι. Και αυτό, κυρία Μιλιώτη, που θέλω να κάνω ξεκάθαρο, είναι ότι ο κύριος Χάσικος είναι αυτός που έχει την προσωπικότητά του. Η παράκλησή μου προς αυτό είναι να μην μας ταυτίζει. Δεν ενεργώ όπως τον ίδιο. Δεν θα έκανα ποτέ οτιδήποτε. Δηλαδή, ο κύριος Χάσικος. Αυτό να το εξηγήσει ο ίδιος. Σας εξήγησα προηγουμένως. Ναι. Πλήρης περιφρόνηση της νομοθεσίας. 10 χρόνια ήταν δημόσια υπηρεσία στο κτίριο του και δεν εξασφάλιζε πιστοποιητικό τέλειξη έγκριση και δεν έδρωνε το φτύ του. Αυτά είναι ο κύριος Χάσικος. Δεν ενεργώ με αυτόν τον τρόπο. Υπήρχε μία τυπική. Και όταν λέω τυπική, το υπογραμμίζω. Και μάλιστα, κυρία Μιλιώτη, θέλω να μου χαρακτηρίσετε αυτή. Είναι παράληψη, θεωρείτε, εκ μέρου σα, τη οικογένειά σα, είναι παράληψη, είναι λάθο, δεν είναι παρανομία, δεν είναι παρανομία, κύριε Μιλιώτη? Όταν προβλέπει κάτι ένα νόμο, είναι παρανομία. Και όταν υπερβεί στο όριο ταχύτητα, είναι παρανομία. Άρα, λογικά, παρανομείτε, λέτε, αλλά υπάρχουν διαβαθμίσει τη παρανομία. Εδώ, κυρία Μιλιώτη, η νομοθεσία και ο έπαρχο με επιστολή του 9 Μαΐου εξήγησε στη σύζυγό μου και ποιες είναι οι επιπτώσεις εάν δεν υποβάλει εντός διμήνου νέα σχέδια για να εκδοθεί η τελική έγκριση. Ποια θα είναι η κύρωση την οποία θα υποστεί ο πολίτης που έχει κάνει αυτή την παρανομία? Λέει, θα σας εκδώσουμε ένα πιστοποιητικό μη εξουσιοδοτημένων εργασιών, το οποίο θα σας εμποδίζει να μεταβιβάσετε τον τίτλο σας. Αυτό που γνώριζα είναι μια τυπική παράληψη, η οποία δεν έχει οποιοδήποτε οικονομικό όφελος για τον πολίτη, έχει όμως, του δημιουργεί ένα βάρος ότι δεν μπορεί να πουλήσει ή να μεταβιβάσει την κατοικία του. Κύριε Μητσελίδη, αυτό που λέει ο κύριος Χάσικος και διαβάζουμε και στις εφημερίδες, ότι η νομοθεσία προνοεί χρηματικό πρόστιμο μέχρι 10.000 ευρώ ή φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο για αυτό το αδίκημα ή και τις δύο ποινές μαζί. Φυσικά, αυτό, κυρία Μητσελίδη, φυσικά, γιατί η νομοθεσία είναι η ίδια νομοθεσία που ισχύει είτε για ένα απλό σπίτι, είτε για την πολυκατοικία του κυρίου Χάσικου, για την οποία είχε διωχθεί ποινικά ο ίδιος και η εταιρεία του, και τελικά όταν αποσύρθηκε από τον ίδιο επιβλήθηκε στην εταιρεία του ένα πρόστιμο 200 λιρών, αν δεν κάνω λάθος. Αυτός είναι ο ίδιος νόμος, ο οποίος διέπει κάθε είδους ανάπτυξη οποιασδήποτε μορφής. Δεν είναι το ίδιο να μιλάμε για μία απλή κατοικία. Και τονίζω, κυρία Μιλιώτη, ξανά αυτό το μεγάλο ψέμα που λέει ο κύριος Χάσικος, ότι δήθεν υπάρχουν παρανομίες οι οποίες είναι ουσιαστικές. Δεν υπάρχει ούτε μία. Είναι κατασκευή δύο πέργολες, οι οποίες είναι εντός των πολεοδομικών κανονισμών, άρα θα εγκριθούν με μια τυπική αίτηση, και πάνω από την κατασκευή του σπιτιού, η οποία ήταν με οριζόντια πλάκα, κατασκευάστηκαν κεραμίδια με ξύλινη στερασιά σαν καπέλο. Καμία παρανομία ουσιαστικής μορφής, ενώ δεν υπάρχουν πολεοδομικοί κανονισμοί. Αν για παράδειγμα, όπως είχε κάνει ο κύριος Χάσικος, χτίσεις στο όριο του οικοπαίδου σου, αυτή είναι μια όχι τυπική, είναι μια ουσιαστική παραβίαση της νομοθεσίας. Το άλλο επίσης που λέει για τον χώρο πρασίνου. Είπε κάτι άλλο ο κύριος Χάσικος όμως το πρωί. Για άλλες περιπτώσεις, κύριε Μιχαηλίδη, λέει ο κύριος Χάσικος, και φέρει και το παράδειγμα της κυρίας Σάβιας Ορφανίδου, έτσι. Που μπορεί κάποιοι να το θεωρούν και τυπικό αυτό. Εσείς λέτε ότι θα πρέπει να κυνηγηθεί η κυρία Ορφανίδου, ανεξαρτήτως αν το κάνουν και όλοι οι άλλοι, ενώ για την περίπτωση τη δική σας δεν ισχύει το ίδιο. Όχι, λέει, κύριε Μιλιώτη, δεν είπα αυτό το πράγμα. Αυτό του το είχα πει από το τηλέφωνο από την πρώτη στιγμή.
Ό,τι προβλέπει η νομοθεσία για κάθε πολίτη, κάντο και για τη σύζυγό μου. Αν προέβλεπε φυλάκιση, ας τη βάζανε φυλακή. Mm. Δεν είναι αυτή η πρακτική που γίνεται. Ο έπαρχος τώρα τι κάνει. Ο έπαρχος, κυρία Μιλιώτη, έχει στείλει επιστολή 9 Μαΐου, την ίδια ημέρα που υποτίθεται βοηθούσε τον υπουργό. Διερευνά τώρα το θέμα, δεν τι διερευνά κάνει. Τίποτε. Δεν διερευνά ο έπαρχος. Όχι, εγώ έχω... Μα ο Γενικός Εισαγγελέας χθες μας είπε ότι το έστειλε στον έπαρχο, λέει, γιατί δεν είναι θέμα δικό του, θα πει είναι θέμα του επάρχου. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο έπαρχος μας είπε, ο υπουργός, ναι, ότι το βοήθησε μάλιστα να συντάξει αυτό το απαράδεκτη επιστολή, και γι' αυτό χθες στην ανακοίνωσή μου μίλησα για κοιλίδα στη δημοκρατία. Πραγματικά είναι μια κοιλίδα αυτή η επιστολή. Ποια είναι η κοιλίδα στη δημοκρατία? Αυτή η επιστολή κακό που... είναι, εννοείται ότι είναι κακό το ότι τον βοήθησε ο έπαρχος να συντάξει την είναι, επιστολή είναι και, αυτό, και γι' αυτό υπάρχει ένα θέμα, γιατί ναι, ο έπαρχος έχει συγκεκριμένη αρμοδιότητα, ναι, και όφιλε να ενεργεί με βάση τις αρμοδιότητες του, ναι, και να πως ενήργησε ο έπαρχος. Η κύρωση, κυρία Μιλιώτη, η οποία αποφάσισε να επιβάλλει στη σύζυγό μου, και γι' αυτό έρχομαι στην περίπτωση της κυρίας Ορφανίδου που είπατε, αυτό που είπαμε είναι να εφαρμοστεί η νομοθεσία. Τι προβλέπει η νομοθεσία? Πειθαρχική έρευνα, να γίνει πειθαρχική έρευνα. Προβλέπει γι' αυτό το παράπτωμα συγκεκριμένη κύρωση, να επιβληθεί αυτή η κύρωση. Τι προβλέπει η νομοθεσία, το εξήγησε ο έπαρχος στην επιστολή του 9 Μαΐου. Τι είναι αυτό που θα γίνει? Δεν μπορεί η κύρωση την οποία υφίσταται ο πολίτης, όταν έχει ένα απλό σπίτι για το οποίο δεν εκδώσει πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, ναι, τουλάχιστον όταν ο πολίτης αυτός φαίνεται ότι ενεργεί καλόπιστα και καλοπροαίρετα, και θυμίζω, κυρία Μιλιώτη, ξανά ότι η σύζυγός μου, ναι, είναι από τον Νοέμβρη του 2014 που τους έκανε αίτηση και θυμήθηκαν τον Μάιο του 2017 να της πούν ότι μα δεν τη βρίσκουμε αυτή την αίτηση που έχεις κάνει, όταν ο κύριος Χάσικος έλεγε ότι είχε καταγγελία ότι δεν έχουμε τελική έγκριση. Mm-hmm. Άρα έχουμε ένα πολίτη ο οποίος ενήργησε καλόπιστα, χωρίς οποιοδήποτε οικονομικό όφελος. Έχει πάρει μια επιστολή η οποία του λέει ότι εντός διμήνου φέρε μου τα καινούργια σχέδια. Σας θυμίζω, κυρία Μιλιώτη, στη χθεσινή μου ανακοίνωση είχα περιλάβει το ηλεκτρονικό μήνυμα που είχε στείλει ο έπαρχος. Και τι έλεγε ο έπαρχος? Έλεγε ότι, σας διαβάζω επί λέξη, σου διαβιβάζω τυπική επιστολή με τις σχετικές αιτήσεις για την πρόθεση διαδικασίας έκδοσης του πιστοποιητικού έγκρισης κλπ. Mm-hmm. Είναι μια τυπική διαδικασία η οποία ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις απλών κατοικιών. Mm-hmm. Και αυτό που λέω, κυρία Μιλιώτη, είναι ότι αυτός ο τόπος έχει νομοθεσίες. Mm-hmm. Οι νομοθεσίες, mm-hmm, πρέπει να εφαρμόζονται. Και να εφαρμοστεί και στην περίπτωση της συζύγου μου. Ναι. Και έχει ήδη εφαρμοστεί. Ναι, κύριε Μιχαλίδη, κάτι τελευταίο. Γιατί αφήνεται, mm-hmm, σήμερα από την εφημερίδα τη συγκεκριμένη στην οποία αναφερθήκατε να φανεί ότι υπάρχει μια φιλική σχέση ανάμεσα στη σύζυγό σας και τον έπαρχο. Γιατί λέει ότι στην αλληλογραφία του ήταν με προσφώνη σημάρια σε χαιρετώ και τη απαντά Νανά σε χαιρετώ. Και μάλιστα λέει, ναι, ότι είμαι και στη διάθεσή σου. Καταλήγει, ναι, το email του επάρχου. Αν χρειάζεσαι οτιδήποτε, να σε βοηθήσω και τα λοιπά. Αν είναι φιλική η προσέγγιση του επάρχου, φαίνεται από το γεγονός ότι κρατούσε μια αίτηση της συζύγου μου από τον Νοέμβρη του 2014 και δεν ενήργησε ως όφιλε. Ναι. Η γνωριμία που έχουμε και εγώ και ο έπαρχος και η σύζυγός μου είναι γιατί σπουδάζαμε και οι τρεις στο Μετσόβιο την ίδια περίοδο και ως τότε συμφοιτητές γνωρίζουμε ο ένας τον άλλο με το μικρό του. Αν τώρα, λέω, η συμπεριφορά του επάρχου έναντι της οικογένειας μου, mm-hmm, εσάς σας φαίνεται φιλική, άρα αυτός ο σεζευγά γνωστός μας που μας κάνει χατήρι, ας πούμε, mm-hmm, κρατούσε μια αίτηση της από τον Νοέμβρη του 2014, mm-hmm, και δεν θεώρησε, mm-hmm, ότι θα ήταν ορθό και πρέπον να επιληφθεί αυτή της αίτησης ώστε να κλείσει και αυτή η εκκρεμότητα, αυτό το αφήνω σε εσάς. Ναι. Κύριε Μιχαλίδη, πριν σας αποδεσμεύσουμε, θα ήθελα και ένα σχόλιο, σας παρακαλώ. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχετε τοποθετηθεί κάπου σε σχέση με τη μεταφορά, mm, του κυρίου Νεοκλέου στο Μέλεθρο αγωνιστών για μια θεραπεία οδοντικών εμφυτευμάτων. Τι είναι αυτό? Εντάξει, κύριε Μιλιώτη, να σας πω για αυτό το θέμα ότι η υπηρεσία μας ήταν την προηγούμενη εβδομάδα σε έλεγχο ρουτίνας στις φυλακές, αυτό που, ναι, διεξάγουμε κανονικά πάντοτε, ναι, ετήσια, και εκεί άκουσαν αυτό το θέμα, το διερεύνησαν, ναι, και χθες το πρωί, μετά από δική μου έγκριση, συνάδελφος απέστειλε επιστολή στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ναι, και στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, ναι, με συγκεκριμένα ερωτήματα επ' αυτού του θέματος. Ναι. Πέραν αυτού, τι ακριβώς, στιγμή... εσείς τι γνωρίζετε δηλαδή για αυτό το θέμα, τι ζητήθηκε. Ο κύριος Νεοκλέος είναι, απλώς για να γνωρίζει και ο κόσμος, σε περίπτωση που δεν το
δεν έχει έρθει στην αντίληψή του, έχει καταδικαστεί, είναι μαζί με τον Ρίκο Ερωτοκρήτου και τη γνωστή υπόθεση. Κυρία Μιλιώτη, γνωρίζω αυτά που έχουν καταγράψει οι συναδελφοί μου στην επιστολή τους. Πλην όμως, επειδή αυτά η ορθή ελεκτική διαδικασία, την οποία εξήγησα και προηγουμένως, την οποία είναι να στέλνει στον ελεγχόμενο σου μια επιστολή και μόνο αφού λάβει την απάντησή του, να θεωρείς ότι αυτά τα οποία έχεις καταγράψει είναι ορθά και επιβεβαιωμένα. Αυτή τη στιγμή τώρα είμαστε σε αυτό το στάδιο. Μέχρι στιγμής όμως τι γνωρίζετε, τι μπορούμε να πούμε, γιατί εδώ βλέπουμε από την Χαραυγή είναι αυτό, από την επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας λέει ο περιφυλακών νόμος έχει σταλεί, δεν ξέρω, είναι και για έγκριση ενός ποσού λέει 500.000, τι είναι αυτό. Για κάλυψη των αναγκών φρούρησης μετατροπής του χώρου, λέει, για τη μεταφορά και φύλαξη του κυρίου Νεοκλέου στο Μέλαθρο. Έχω, κυρία Μιλιώτη, κάποια πρώτη άποψη για κάποια γεγονότα, αλλά επαναλαμβάνω ότι αν δεν επιβεβαιωθεί αυτή η πρώτη άποψη των συναδέλφων, οι οποίοι ήταν επί τόπου, αυτές τις πληροφορίες τις άντλησαν από μέσα στην διοίκηση των φυλακών. Και αντιλαμβάνομαι από κάποιους φαγγέλους που επιθεώρησαν εκεί, υποθέτω, δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό. Άρα, αν δεν έχουμε επιβεβαίωση με τη λήψη των απαντήσεων από τα δύο Υπουργεία, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να τοποθετηθώ επί οποιοδήποτε γεγονότος. Άρα, το μόνο που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι να σας πληροφορήσω για την αποστολή μιας τέτοιας επιστολής στα δύο Υπουργεία και θα αναμένουμε την απάντησή τους. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχαλίδη. Να είστε καλά. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Χάσικος. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Χάσικε, ναι. Σας ακούμε, κύριε Χάσικε, ζητήσατε παρέμβαση, ναι. Μετά από την απέραντη παρελθοντολογία του κυρίου Μιχαηλίδη, που ξεκίνησε από το 2002, που ήμουν, λέει, υπουργός άμυνας και παράνομα ξεκίνησε κλπ. Βεβαίως, η κατάληξη είναι μία. Όλα αυτά είναι του παρελθόντος. Εγώ δεν θυμούμαι αυτά που λέει, για να είμαι ειλικρινής. Η ουσία είναι μία, ότι είναι όλα νόμιμα, εκεί που είμαι, όλα νόμιμα. Δεν υπάρχει τίποτε για το οποίο ελέγχομαι ή για το οποίο κατηγορούμε. Ο κ. Μιχαηλίδης θεώρησε ότι μια καταγγελία που του κάμαν για το ότι έτσι ήταν τα πράγματα έπρεπε να την ερευνήσει. Αλλά δεν είναι αυτό που ερευνούσε ο κ. Μιχαηλίδης. Και καλά κάνει να λέει την αλήθεια. Ερευνούσε την μεταείβαση των μετοχών στα παιδιά μου. Και ήβρεν ο κ. Μιχαηλίδης μέσα από ένα ελλειπή έλεγχο ότι, ξέρετε, είναι απάτη, δεν έχει μεταείβαση στα παιδιά του. Γι' αυτό και το αποκάλεσα ηλίθια καταγγελία. Αυτό είναι το ένα. Ναι. Και παραδέχτηκαν ότι, ναι, από τη ώρα που έτσι έχουν τα πράγματα και δεν έχω τον χρόνο να τα αναλύσω, ναι, έκανε λάθος εδώ κλπ. Η δεύτερη καταγγελία ήταν αυτή που λέει ως διαμαγείας αφαιρέθηκε από το κατηγορητήριο το 2006. Μαγείες μόνο στην ελεκτική υπηρεσία γίνονται και στο μυαλό του κ. Μιχαηλίδη, που βλέπουν συνέχεια φαντασιώσεις και αρρωστημένα πράγματα. Τότε λοιπόν, το 2006, εγώ ήμουν βουλευτής. Σύμφωνα με τον νόμο και ο Σύνταγμα, για επίσης μορφής αδικήματα, οι βουλευτές δεν διώκονται. Ο τότε λοιπόν νομικός σύμβουλος, φαίνεται, έτσι υποθέτω, του Δήμου Λευκοσίας με αφαίρεσε από το κατηγορητήριο. Αυτές είναι οι καταγγελίες, οι ηλίθιες, που επαναλαμβάνω είναι ηλίθιες, που διερευνούσαν τότε και με διαπόμπευε ο Γενικός Ελεκτής, στέλνοντας επιστολές στην Επιτροπή να συμβιβάσει του, πόσα άτομα της είδαν εκεί, ή στην Επιτροπή που είναι αρμόδια με την ενεργεία στο κτίριο κλπ. Ναι, με εξεπέλυσε. Για ηλίθιες καταγγελίες και ηλίθιες διερευνήσεις. Τώρα, ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, και είναι εδώ το θέμα με τον κύριο Μιχαηλίδη, λέει συνεχώς κατά έναν τρόπο γενικευμένο ότι είναι ψέματα που λέει ο κύριος Χάσικος κλπ. Όταν την ίδια στιγμή παραδέχεται ο ίδιος ότι ναι, παρανομούμε. Ναι. Συγκρίνεται όμως, λέει κύριε Χάσικε, ανώμια πράγματα, γιατί και οι παρανομίες, λέει ο ελεγκτής, έχουν τις διαβαθμίσεις τους. Ήτανε, λέει, και αν ακόμα... Ακόμη και η παραβίαση του ορίου ταχύτητας, λέει, είναι μια παρανομία. Αλλά δεν είναι το ίδιο, λέει, με αυτό που κάνατε εσείς. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Γενικό Ελεκτή της Δημοκρατίας. Ο λόγος που δεν πήρε πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, που είναι και η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου που δεν έχει πιστοποιητικό, δεν είναι διότι το πεζούλι του σπιτιού ή η βεράντα έκλεισε ή έκανε μια μικρή μπέργολα. Οι παρανομίες του κυρίου Μιχαηλίδη είναι καθαρές και ουσιαστικές, σε βαθμό που δεν μπορεί να πάρει, όπως ισχυρίζεται,
αυτών των πιστοποιητικών με τη σημείωση πάνω. Ποιες είναι οι καταγγελίες και ποιες είναι οι παρανομίες, όχι καταγγελίες, παρανομίες, δεδομένες. Πρώτον, άλλα τα σχέδια του στοιχείου, άλλο το σπίτι. Δεύτερο, όφιλε να κατασκευάσει ο ίδιος, είναι όρος της άδειας του. Όχι με απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου. Ο ίδιος όφιλε να κατασκευάσει πεζοδρόμια και δρόμο. Δεν τα έκανε. Αυτά τα κατασκεύασε ο φορολογούμενος της Κοκκινοτριμιθιάς. Τρίτον, δεν μεταβίβασε τον χώρο πρασίνο. Αυτά τα τρία που σας λέω και μόνο είναι ουσιαστικότατες παρανομίες που δεν μπορεί να εξασφαλίσει τυπικά, όπως λέει ο ίδιος, το πιστοποιητικό τελικής έγκρισης. Κύριε Χάσικε, εσείς δεν διακατέχεστε δηλαδή από μια διάθεση εκδίκησης απέναντι στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη για την έρευνα εναντίον σας και για όσα κατά καιρούς εκεί έχουν βγει στο φως. Καλά κάνετε και με ρωτήσετε, διότι έριξαν ακόμα και τον κύριο Μιχαηλίδη σε αυτή την ιστορία. Τα περί εκβιασμού, αυτά το είπα και το παραλαμβάνω, αρρωστημένα. Και όλα αυτά έγιναν στην προσπάθεια του να καλύψει τις δικές του παρανομίες, να στρέψει δηλαδή τον κόσμο κάπου αλλού. Ότι περίπου ο κύριος Χάσικος μου ζήτησε ή με απείλησε ή με εκβίασε. Ο κύριος Χάσικος ρωτώ, τι έχει να ανταλλάξει το παράνομο με το γενικό ελεκτή. Κατηγορούμε εγώ ή οτιδήποτε. Ναι. Το ακούσαμε, προβάλαμε ήδη τις δηλώσεις σας, κύριε Χάση, και έτσι εκτενώς. Θέλω μόνο να σας ρωτήσω. Αυτό που λέτε ότι πήρατε τον κύριο Μιχαηλίδη με μια διάθεση, ας πούμε, κάπως να συζητήσετε, να τα βρείτε, να τον βοηθήσετε και τα λοιπά, όπως είπατε. Αν λέει ίσχυε αυτό, δεν θα τον παίρνατε οριόμενος. Οριόμενος τον επήρα για τις άθλιες και ηλίθιες καταγγελίες που εγείρασε στην Επιτροπή να συμβιβάσκει. Τις οποίες επαναλέσει στον Μαρόδο ότι ναι, με πλακία που έκανα. Δεν τα διερευνήσαν επαρκώς. Αν δεν τη λέει τώρα από τηλεοράσεις. Μάλιστα. Εντάξει. Δεν είναι αυτό το θέμα. Ναι. Το θέμα είναι άλλο. Παρανομής κύριε Μιχαηλίδη ή δεν παρανομής. Ναι. Ο νόμος ισχύει για όλον τον κόσμο ή δεν ισχύει για όλον τον κόσμο. Μάλιστα. Γιατί για σέναν αυτό είναι μια απλή τυπικότητα, ενώ για άλλους οι έπαρχοι κάνουν ποινικές αγωγές, όπως το έκαμε και έναν το Δημαρχείο που λέει αυτό το 2006. Ναι. Γιατί εσένα δηλαδή είναι τυπικό ενώ τον υπολείπω. Ναι, κλείνει τα μάτια ο έπαρχος, λέτε εσείς. Δεν έχω καμία αναφιβολία ότι. Είναι τέτοια η τρομοκρατία που έχει ασκηθεί πάνω στους δημόσιους υπαλλήλους, που δυστυχώς για την δημοκρατία, και γι' αυτό που λέω ότι είναι επικίνδυνος πλέον για την δημοκρατία, δεν αφήνει την δημόσια υπηρεσία να δουλέψει. Μάλιστα. Επικίνδυνος για τη δημοκρατία είναι πολύ βαριά κουβέντα. Το λέω και το εννοώ. Το λέω και το εννοώ. Ναι, στον έλεγχο. Μάλιστα. Τον έλεγχο, μάλιστα, το σκληρό. Έλεγχο, ναι. Ενισχύστε την υπηρεσία, θα ρίξει. Ναι. Όχι αυτά τα πράγματα που κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαστική. Να είστε καλά.